Κύριε Ιάκωβε, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζω μεγάλα προβλήματα λόγω της κατάστασης της υγείας της γυναίκας μου, η οποία είναι σε κόμμα. Και φύγαμε άρον-άρον από το νοσοκομείο, γιατί θέλαν να μας βγάλουν από το νοσοκομείο. Ναι, νοσηλευόσασταν πολύ καιρό. 2,5 μήνες. Μάλιστα. Και φωνάζαν ότι είχαμε, λέει, 3 και 4 μήνες και το νοσοκομείο δεν είναι ίδρυμα. Η γυναίκα είναι σε κατάσταση με οξυγόνο, με τραχιοτομή, με γαστροστομία. Είναι σε κόμμα στην ουσία. Οικονομικά, εγώ είμαι πρώην σχολικός φύλακας. Το παιδί μου το ένα δεν δουλεύει, το άλλο δουλεύει με 300 ευρώ. Είμαι σε ενίκιο, 300 ευρώ πληρώνω ενίκιο. Και πώς ζείτε, πώς τα καταφέρνετε και τα βγάζετε πέρα? Χάρη στη γειτονιά και σε κάποιες φιλανθρωπίες κάποιων ανθρώπων άλλων. Ναι, γιατί φαντάζομαι... Γιατί τα έξοδα είναι τεράστια, γιατί δουλεύω τώρα, ειδικά που δουλεύω και μηχανήματα νυχτημερών, το ρεύμα δεν θα ξέρω πώς θα το πληρώνω. Κάποιος που θέλει να βοηθήσει, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να το κάνει αυτό στην περίπτωσή σας? Τη βοήθεια που χρειάζομαι εγώ είναι μόνο οικονομική. Ναι. Γιατί πολλά τα έξοδα, αν δεν δείτε κι εσείς, είναι σε μια κατάσταση που καθημερινά θέλω κάποια πράγματα για τις αλλαγές που χρειάζονται, για τις αναρροφήσεις, για όλα αυτά. Το ΙΚΑ πληρώνει, πήραμε αυτά τα πράγματα τώρα που χρειαζόμαστον για 2 μήνες. Στην ουσία δεν μας φτάνουν ούτε για 1 μήνα. Mm-hmm. Τα έξοδα θα τρέχουν συνέχεια. Εγώ άνεργος, το παιδί άνεργο, σύνταξη δεν πρόκειται να πάρω. Ναι. Η γυναίκα, η άρρωστη δηλαδή, θα πάρει κάποια λεφτά μετά από 6, 7, 8 μήνες, δεν ξέρω πώς. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση. Και μια και μιλάμε εν μέσω προεκλογικής περίοδου, κύριε Ιάκωβε, είχατε βοήθεια από κάποιο φορέα, από κάποιον... Όχι. Όχι. Πόσο καιρό έχει που βγήκε η γυναίκα σας έξω? 25 μέρες, 26. Μάλιστα. Δηλαδή, είμαστε μέσα σαν να μην είμαστε. Και χάρη σε κάποιους γιατρούς, ανθρώπους γιατρούς, όχι γιατρό άνθρωπο, άνθρωπο ανθρώπους γιατρούς, είχαμε κάποια, ας πω, πώς να το πω, την κοιτάζα τη γυναίκα. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Η γειτονιά σας βοηθάει, ο κόσμος? Χάρη σε αυτό μπορώ και την έχω. Μάλιστα. Αν δεν είχα τη γειτονιά, ειδικά τις πολυκατοικίες και κάποιους άλλους ανθρώπους από το σχολείο, από το Βενετόπουλιο που ήμουν σχολικός φύλακας εκεί που με βοηθάνε, εγώ τι θα είχα κάνει. Τι θα είχα κάνει.